Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 19 του μηνός, 19 Οκτωβρίου 2018. Ξεκινάμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν μας φτάνουν και 3 ώρες να είχαμε σήμερα, που λέει ο λόγος. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμιση του ήχου ο Χριστάρας ο Κιώσης. Την καλησπέρα μου σε όσους μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, μέσω διαδικτύου, στο e-radio. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας το έχουμε ανοιχτό, περιμένω τα mail σας. blue-libero@yahoo.gr. Έχουμε πάρα πολλά να καταγράψουμε σοβαρά για το ποδόσφαιρο και φυσικά pre-game για ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει και φιλικό παιχνίδι αύριο στη Δράμα στις 7 και για μπάσκετ και για βόλεϊ που υπάρχουν επίσημες υποχρεώσεις στο βόλεϊ, μάλιστα το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για το πρωτάθλημα. Πρέπει να τρέξουμε. Έχουμε και 2 συνεντεύξεις, έχουμε πολλά. Έχουμε αυτό που προέκυψε το πολύ πολύ σοβαρό χθες αργά το βράδυ. Και εδώ να πω κάτι για το χθες αργά το βράδυ. Πολλά πράγματα θα βγαίνουν, όπως καταλαβαίνετε, όσο ο κύριος Παπαδόπουλος είναι στην Αθήνα. Θα βγαίνουν αργά, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ώρας. Δεν ξέρω με τη Φιλαδέλφια τώρα, Χρήστο, πόσο, 7-8 ώρες έχουμε. 6 με 7 κάπου εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι 10 το πρωί. Για κάποια ζητήματα που ασχολείται ο ίδιος ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος του ΠΑΕ, θα βγαίνουν αργά το βράδυ. Όπως βγήκε και αργά το βράδυ χθες αυτό με το μπλοκ, με το μπλοκάρισμα του λογαριασμού της ΠΑΕ Ρακλής. Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε, πάρα πολλά μπορούμε να καταγράψουμε, αλλά σε πολύ λίγο θα έχουμε και κάποιον να μας βοηθήσει για όλα αυτά, γιατί νομικοί δεν είμαστε. Και τον έχουμε τώρα. Τον έχουμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιώργο Κυρίτση, ο οποίος και εμπειρότατος νομικός είναι και ασχολείται με την υπόθεση που μόλις σας προανέφερα και τη γνωρίζετε από χθες το βράδυ αρκετοί. Και φυσικά είναι μέλος και της νέας διοίκησης ΠΑΕ Ηρακλής. Και επί της ευκαιρίας, κύριε Κυρίτση, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Το χρειαζόμαστε όλοι μας. Πόσο μάλλον όταν έχετε και τόσα σοβαρά εμπόδια που παρουσιάζονται πλέον, έτσι, να αντιμετωπίσετε. Εντάξει, είναι συγκεκριμένες πλέον οι καταστάσεις. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε πραγματικό πλέον χρόνο και όχι σε θεωρητικό τα απομεινάρια και τα αποκαίδια της διοίκησης του κυρίου Παπαθανασάκη. Εδώ πλέον, ας πούμε, αρχίζουν και φαίνεται στην καθημερινότητα το πόσο καταστροφικό ήταν το πέρασμα του κυρίου Παπαθανασάκη, και θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Παπαθανασάκης, είναι όσοι στάθηκαν εκεί την περίοδο στο πλευρό του και τον ενίσχυαν ή ηθικά ή και υλικά. Και το ένα πρόσωπο το συνδυάζει αυτό που λέτε, έτσι. Μιλάμε για τον κύριο Στράντζαλη, τον κύριο Ιορδάνη Στράντζαλη, που είναι και το μοναδικό που έχει προκύψει από τα ονόματα. Δεν ξέρω αν θα μπει, επειδή πολλοί κόσμος το απαιτεί από το πρωί, να βγουν και τα υπόλοιπα ονόματα, να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που απαιτούν χρήματα κτλ. Αν θα μπει η ΠΑΕ στη διαδικασία να ονοματίσει. Εντάξει, εγώ δεν θα ασχοληθώ με ονόματα, δεν έχει και καμία σημασία. Του κυρίου Στράντζαλη είναι γνωστό πάντως. Εντάξει, σας λέω, μπορεί να έχουν διαρρεύσει, να έχουν πει, δεν παίζει ρόλο το όνομα, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ ξέρω, ας πούμε, έχω πάρει εντολή και άτομα τα οποία έχουν ξεκινήσει, προχωρήσαν στη διαδικασία κατασχέσεων, με έχουν πάρει τηλέφωνο, μου έχουν ζητηθεί να βρεθεί ο τρόπος ανάκλησης, δηλώνοντας ήδη ότι καμία εντολή δεν είχαν δώσει σε δικηγόρους. Από τους 7 λέτε? Από τους 7. Από τους 7. Το έχουν κάνει και οι 7 ή το έχουν κάνει σχεδόν όλοι? Όχι. Σας λέω ναι. Από κάποιους. Λοιπόν, ήδη έχει υπογραφεί οι υπεύθυνες σε αντίστοιχες δηλώσεις. Μας δηλώθηκε ότι δεν είχαν έρθει σε καμία επαφή και μια επικοινωνία και μάλιστα έχουν έρθει σε επαφή με τους δικηγόρους και τους έχουν δώσει εντολή να προχωρήσουν στην ανάκληση της κατάσχεσης στις οποίες έχουν προβεί. Είναι ένα θεματάκι το οποίο πραγματικά μας αφήνει και από την άλλη πλευρά άφωνος. Πώς φτάσαμε σε αυτό? Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε επικοινωνήσει με τους δικηγόρους αυτών που έκαναν αυτό που έκαναν και μπλόκαραν δυστυχώς το λογαριασμό της Παρακλής. Ο δικηγόρος ακολουθεί μια εντολή. Ναι. Έτσι, και ούτε μπορώ να το σχολιάσω. Λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής, ότι ξαφνικά την ώρα που κατέρε η ομάδα ποδοσφαιρικά και η ΠΑΕ το 2017, λοιπόν, συμπτωματικά εκεί την περίοδο
μοιράζονται ως χαρτοπετσέτες συναλλαγματικές δεξιά και αριστερά και υπογράφονται και διάφορα συμφωνητικά αναγνώριση χρέους. Όλα περίπου κινούνται την ίδια περίοδο. Λίγο πριν καταρρεύσει η όλη ιστορία και διαλυθεί ο Ηρακλής, βγαίνουν οι διαταγές πληρωμής, οι οποίες κοινοποιούνται εκεί που κοινοποιούνται. Η ΠΑΕ δεν αντιδρά καθόλου. Mm-hmm. Λοιπόν, και μάλιστα ας πούμε στις αρχικές διαταγές πληρωμές τις υπογράφει και πρώην στέλεχος της ΠΑΕ, νομικός. Λοιπόν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Και μάλλον λοιπόν, καταλαβαίνουμε και ποιον εννοείται. Αν θέλετε να μας πείτε, δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα τελειώνουν τα πάντα, εξαφανίζονται τα πάντα. Με την ίδρυση της νέας ΠΑΕ, mm-hmm. η οποία δυστυχώς εκ του νόμου είναι καθολικός διάδοχος της προηγούμενης ΠΑΕ και εδώ θα πρέπει με κάποιο τρόπο πλέον να το λύσουμε το θέμα, εμφανίζονται και μας κοινοποιούνται οι διαταγές πληρωμές, στις οποίες κατευθείαν ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, γιατί και ο χρόνος ήταν περιορισμένος, χωρίς να μπορέσουμε να το ερευνήσουμε σε βάθος. Και σας λέω ειλικρινά, ακόμα και σήμερα mm-hmm. ερευνάμε σε βάθος αν είναι πραγματικές οι απαιτήσεις ή όχι και ποιο είναι το ποσό των πραγματικών απαιτήσεων. Είναι τόσο μικρό το χρονικό διάστημα που έχουμε αναλάβει με τόσο μεγάλο κενό το οποίο παραλάβαμε σε λογιστικό επίπεδο, ένα απόλυτο χάος επικρατεί mm-hmm. για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Με ποιο τρόπο τώρα γινόταν οι κοινοποίησεις, που γινόταν οι κοινοποίησεις. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Καταλαβαίνετε ότι το χρονικό διάστημα που έχουμε είναι πάρα πολύ μικρό και από την άλλη μεριά έχουμε πολύ γρήγορες διαδικασίες από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Κύριε Κυρίτση, επιτρέψτε μου κάποιες ερωτήσεις, γιατί νομικοί δεν είμαστε και εγώ τις έχω προσωπικά και ο κόσμος μας ακούει από νωρίς το πρωί. Έχω δεχτεί και αρκετά μηνύματα. Αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός της ΠΑΕ μπορεί να ξεπλογαριστεί άμεσα? Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για να ανοίξει, όπως λέμε? Κοιτάτε να δείτε, δεν έχει μπλοκαριστεί ο λογαριασμός ΠΑΕ. Ένα μέρος, για το μετοχικό κεφάλαιο, ναι, συγγνώμη. Ναι, έχει μπλοκαριστεί, όχι, έχει μπλοκαριστεί ένα τμήμα των χρημάτων που βρίσκεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό και είναι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις. Είναι 200.000 ευρώ περίπου? Περίπου, ναι, περίπου. Είναι λίγο κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Με το ποσό για τον κύριο Στράτζαλ είναι 112 και τα υπόλοιπα αφορούν τους άλλους 6. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κάπως ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι εμείς θα ζητήσουμε την άμεση αναστολή αυτών των αποφάσεων. Mm-hmm. Σας είπα ότι κάποιοι άνθρωποι πλέον, ας πούμε, έστω και με μικρά ποσά ζητάνε από μόνοι τους να έχουν παραιτηθεί από αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Δεν το περιμένανε, δεν το γνωρίζανε ή και διαφωνούν και με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Θα δούμε στην πορεία. Το έκανε δηλαδή, μισό λεπτό γιατί αυτό είναι σοβαρό, το έκανε δηλαδή ο δικηγόρος τους χωρίς αυτοί να το ξέρουν? Είναι δυνατόν? Έτσι, μια πρώτη ενημέρωση που έχουμε είναι αυτή. Γιατί μάλιστα. ο άνθρωπος πήγε ήδη και ανακάλυψε, μας ζήτησε να ανακληθεί η κατάσταση για το ποσό το οποίο φέρεται ότι το οφείλει ΠΑΕ. Το 7 στα 7 μπορείτε να το πετύχετε, δηλαδή όλοι να τα αποσύρουν ή όχι? Τι να σας πω τώρα, αν έχουμε από την άλλη πλευρά μια καλή διάθεση και πραγματική συζήτηση, δηλαδή να σας πω λίγο τώρα κάτι. Εγώ δεν μπορώ να πω και να πω αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αν είναι πραγματική ή όχι η οφειλή. Έχω κάποιες ενστάσεις, mm-hmm. τις οποίες σε νομικό επίπεδο και σε πραγματικό επίπεδο τις έχω καταθέσει με τις ανακοπές τις οποίες έχω προχωρήσει. Mm-hmm. Εγώ μια και μοναδική πρόταση έχω να κάνει σε αυτούς τους ανθρώπους. Εάν πραγματικά σέβονται την ιστορία αυτής της ομάδας και δεν θα θέλουν να βάλουν την υπογραφή τους σε ένα ακόμα αστεράκι. Αλλά αυτή η υπογραφή όμως θα έχει ονοματεπόμενο όνομα και επίθετο συγκεκριμένων φερόμενων ή πραγματικά ηρακλειδέων. Ας αφήσουν την εξέλιξη των δικαστηρίων, mm-hmm. ας αποφασίσουν τα δικαστήρια για την νομιμότητα ή όχι των οφειλών της ΠΑΕ Ηρακλής και αν πράγματι τότε το δικαστήριο βγει και πει ναι, τα οφείλονται, πιστεύω και η ίδια η διοίκηση του Ηρακλή δεν θα έχει καμία αντίρρηση να πληρωθούν. Εγώ λοιπόν κάνω αυτή την έκκληση. Αν πράγματι πιστεύουν ότι είναι νόμιμες οι απαιτήσεις τους, ας αφήσουν να εξελιχθούν τα δικαστήρια και όταν αυτά τελειώσουν να εισπραχθούν τα χρήματά τους.
Η συναλλαγματική από μόνη της αποτελεί ένα ισχυρό έγγραφο των αποδείξεις. Από μόνη της μια συναλλαγματική σου δίνει τη δυνατότητα να εκδώσει μια διαταγή πληρωμής. Λοιπόν, η οποία σου κοινοποιείται. Από εκεί και πέρα για την έκδοσή της δεν χρειάζονται οποιαδήποτε παραστατικά που να εξηγούν το γιατί, αλλά όταν θα γίνει το δικαστήριο όμως θα πρέπει να αποδείξει η νομιμότητα αυτής της συναλλαγματικής. Δηλαδή είναι ως προς την έκδοση της δικαστικής απόφασης ανετιολόγητη σε εισαγωγικά, όμως την ώρα που πάμε στο δικαστήριο με την ανακοπή, εκεί θα πρέπει να αποδείξουν και την νομιμότητα της συναλλαγματικής. Mm-hmm. Και από πού προέρχεται αυτή η οφειλή. Επειδή κύριε Κυρίτση, φαντάζομαι ότι σαν τους 7 ίσως προκύψουν κι άλλοι, δεν ξέρω, από το προηγούμενο καθεστώς, από αυτά που όπως είπατε χαρακτηρίζεται σωστά τον μπάχαλο και το χάος που έχει αφήσει η προηγούμενη διοίκηση, μπορεί οποιοδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να έρχεται ένα πρωί και να μπλοκάρει ξανά και ξανά και ξανά. Κοιτάτε να δείτε, αν κάποιος έχει κάποιες συναλλαγματικές ή δεν ξέρουμε ας πούμε πού κυκλοφορούν και πώς κυκλοφορούν αυτές οι περιβόητες σφραγίδες πλέον της προηγούμενης ΠΑΕ, ναι, και εκδίδει διαταγές πληρωμές, θα έχουμε πάντα αυτό το κίνδυνο. Όσο ο νόμος δεν ξεκαθαρίζει ορισμένα πράγματα, γιατί είναι και το νομοθετικό πλαίσιο είναι αιώλο, δηλαδή είμαστε καθολικοί διάδοχοι. Θα σας πάω και σε αυτό. Ή μάλλον να σας πάω τώρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το παράπονο όλων των Ηρακλειδαίων, είτε προς τον κύριο Βασιλιάδη, είτε γενικότερα προς την κυβέρνηση, αφορά το ότι αυτό που κάνατε με την Παναχαϊκή δεν το κάνατε με εμάς. Και φαντάζομαι συμφωνείτε. Ναι, και δεν είναι μόνο η Παναχαϊκή, έτσι. Και όποιος λοιπόν, τέλος πάντων, κατάφερε και το εκμεταλλεύτηκε. Αν ήταν με αφορμή την Παναχαϊκή ή με αφορμή οτιδήποτε. Λοιπόν, γιατί τώρα ο Τόμ Παπαδόπουλος και η νυν διοίκηση να τραβάει αυτά που τραβάει και δεν μπορεί να γίνει κάτι ώστε τουλάχιστον, υπάρχουν κάποιοι που έχουν να παίρνουν ή λένε ότι έχουν συναλλαγματικές ή οτιδήποτε άλλο, να μην μπλοκάρετε κάθε λίγο λογαριασμό της ΠΑΕ για να μπορεί να τρέχει, να μπορεί να λειτουργεί. Κοιτάτε να δείτε. Πάνω σε αυτό δεν μπορεί ο κύριος Βασιλιάδης, να κάνει πολλά κάτι. Πολλά πράγματα μπορεί, μπορεί. Να κάνει. Αν μπορούν και να σας πω λίγο κάτι το πιο απλό και το πιο βελούδινο. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτή είναι η θέση μου, γιατί η θέση μου είναι συγκεκριμένη και πολύ απλή, αφορά και τον Γυμναστικό Σύλλογο, ότι όποιος χρέωσε οποιοδήποτε σωματείο, θα πρέπει τα χρέη να προσωποποιούνται. Ακριβώς. Και να ευθύνεται προσωπικά. Δεν μπορεί ένα ολόκληρο σωματείο να κουβαλάει στην πλάτη του τα χρέη τα οποία δημιουργήσανε κάποιοι άνθρωποι, και μπορούσανε τότε, όταν η οικογένεια του Ηρακλή φώναζε για την κακοδιαχείριση η οποία υπήρχε στην ΠΑΕ Ηρακλής, να γινόταν τότε ο έλεγχος, να βλέπαμε από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Mm-hmm. Δυστυχώς τίποτα δεν έγινε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε έστω και σήμερα να δοθεί με διευκρινιστική με οποιοδήποτε ότι δεν μπορούν σήμερα να διεκδικούν χρήματα πριν ολοκληρωθεί η εκαθάριση της προηγούμενης. Έτσι ακριβώς. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται από τη μία μεριά η εταιρεία να βρίσκεται σε εκαθάριση και εγώ ως καθολικός διάδοχος να μην μπορώ να περιμένω τα αποτελέσματα αυτής της εκαθάρισης. Και να μπλοκάρω κάθε λίγο και λιγάκι τον εργασμό λίγο. Και να μπλοκάρω σήμερα να σήμερα είναι οι 7, αύριο είναι άλλοι 10. Κοιτάτε, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρχει ένας προϋπολογισμός για την πορεία της εταιρείας. Μα θα δει και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Τόμ Παπαδόπουλος, και θα πει τι κάνω εγώ τώρα εδώ. Τι λεφτά μπορώ να βάλω, τι budget έχω, τι έσοδα έχω, τι έξοδα έχω. Κάθε λίγο και λιγάκι μου μπλοκάρουν τον οργανισμό. Πώς θα λειτουργήσω. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Το μόνο το οποίο είναι ξεκάθαρο ως προς τα χρέη, το μόνο το οποίο είναι ξεκάθαρο προς τα χρέη είναι ως προς το δημόσιο, γιατί είναι συγκεκριμένα. Που είναι και ένα άλλο θέμα εκεί πέρα, που να μην την ανοίξουμε αυτή και αυτή τη συζήτηση. Τα υπόλοιπα για το 50% που λέγανε ότι θα ισχύσει, δηλαδή ως προς τρίτους ποδοσφαιριστές, υπαλλήλους κλπ. Ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Το λέω με κεφαλαία. Μάλιστα. Αυτό το οποίο κάποιοι λέγανε. Από την πρώτη στιγμή το έλεγα ότι δεν ισχύει. Ο αθλητικός νόμος και ο νόμος λέει το εξής, ότι είσαι καθολικός διάδοχος εις ολόκληρο. Λοιπόν, και αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι ευθύνεται η ΠΑΕ για το 50% προς τους εργαζομένους και τους αθλητές κτλ. Ως προς το δημόσιο κτλ. Δυστυχώς εις ολόκληρον το 50% ναι, για αυτό που είπατε το εννοούσα. Ναι, το δημόσιο το γνωρίζουμε. Άρα,
Άρα, και το πρέπει... τραγικό να δείτε λίγο, ναι. Τώρα μιλάμε για το δημόσιο. Παρακαλώ, έτσι. Παρακαλώ. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να μπούμε και στη ρύθμιση των 120 δόσεων, χρειάζεται να έχουμε μία κερδοφόρα χρήση. Άρα λοιπόν για τον επόμενο χρόνο, για ένα χρόνο, η ΠΑΕ Ηρακλής δεν μπορεί να αιτηθεί για να πει στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Και πώς μπορεί να είναι κερδοφόρα με όλα αυτά τα οποία πλέον αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή αρχίζει και γίνεται και ουτοπικό η ιστορία της διευκόλυνσης μέσω του τροποποίησης που έγινε να μπορούν να μπαίνουν και οι ΠΑΕ στη διαδικασία της ρύθμισης των 120 δόσεων. Επειδή αυτοί οι 7, εγώ πολύ φοβάμαι και εσείς φαντάζομαι και ο κόσμος σας ακούει ότι θα γίνουν 17 και 27 και 37, γιατί θα βρίσκουν αυτόν τον τρόπο με το μπλοκάρισμα, νομίζοντας με το μυαλό τους ότι θα πάρουν χρήματα που δεν θα τα πάρουν αμέσως, γιατί θα υπάρχουν μετά δικαστήρια και όλα τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν. Μήπως λοιπόν να στραφούμε, κύριε Κυρίτση, και επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και με την πολιτική, έτσι, πέρα από τον αθλητισμό και τον Ηρακλή, μόνο με το κομμάτι Βασιλιάδης και το πώς θα μπορέσει ο Ηρακλής τουλάχιστον για αυτό το χρόνο που δεν μπορεί καν, όπως μας αποκαλύψατε τώρα, που είναι και αυτό πολύ σοβαρό, να μην μπει στις δόσεις, τουλάχιστον να μην μπλοκάρεται μια στο τόσο ο λογαριασμός του, γιατί ο ίδιος έχει υποσχεθεί επίσης και αντιστάθμιση με τις κρατικές χορηγίες, τις οποίες δεν ξέρω, θα τις δούμε, έρχονται στο δρόμο, είναι... Αυτό είναι άλλο κομμάτι, βέβαια το θυμίζω και αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει, έτσι. Δεν μπορεί να την πληρώνει συνέχεια ο Ηρακλής. Θεωρώ την πλήρωσε πάρα πολύ χοντρά με τον υποβιβασμό, τον κυνηγάνε ακόμα. Εντάξει, κοιτάτε να δείτε. Θεωρώ ότι όλα πρέπει να γίνουν και δεν μπορούμε να αφήσουμε το νομικό κομμάτι και να πούμε ότι με το μόνο που ασχολούμαστε είναι με την πολιτεία. Ναι. Σίγουρα. Υπάρχουν και τα αιτήματα προς την πολιτεία. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον δεν μιλάμε στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά επί του πραγματικού. Δεν έχουμε ασκήσεις επί χάρτου τι θα γίνει εάν, αλλά είναι μια πραγματικότητα πλέον για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πιστεύω ότι, γιατί είναι και ενημερώθηκε κιόλας και τα αρμόδια υπουργεία, ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα και υπάρχει ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος. Και ήδη θα πρέπει να διαλέξουν τελικά το τι θέλουν. Θέλουν ποδοσφαιρικές εταιρείες με μια καθαρότητα, με μια διάβγεια, ή θέλουν εταιρείες οι οποίες για μια χρονιά θα μπορούν να φυτοζούν και την επόμενη χρονιά να παίζουν τα παιχνίδια τα διάφορα. Πρέπει να διαλέξουν κάποια στιγμή το τι θέλουμε. Δεν ξέρω αν ως μέλος της διοίκησης του ΔΣ έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε ή να αφουγκραστείτε τον κύριο τον Παπαδόπουλο, γιατί φαντάζομαι στην Αμερική όπου βρίσκεται έχει εκνευριστεί, έχει θολώσει πάρα πολύ από αυτό που προέκυψε από χθες το βράδυ, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο, δεν νομίζω ότι έχει θολώσει. Το παίρνω πίσω, ναι, ίσως χοντρό το εκνευριστή κρατάω. Ναι. Λοιπόν, έχει στεναχωρηθεί με την επίθεση η οποία δέχτηκε, όχι προσωπικά, η ομάδα για την οποία πραγματικά έχει δώσει τα χρήματα και έχει δώσει δείγματα γραφής ότι πάει να φτιάξει κάτι από την αρχή με μία προοπτική. Λοιπόν, στεναχωρέθηκε, αλλά από την άλλη μεριά μας έδωσε εντολή να παλέψουμε με νύχια και με δόντια όλη αυτή εδώ την ιστορία. Μάλιστα. Να σας εκμεταλλευτώ, και επειδή έλεγα για τον κύριο Βασιλιάδη, πρόσφατα είχε χαρακτηρίσει, πρόσφατα όταν λέω το καλοκαίρι, τον Ηρακλείο στο δικό του προσωπικό στοίχημα και εννοούσε και το γάμα σίγμα. Και ξέρω ότι μαζί με τον κύριο Θεό είχατε ασχοληθεί και είχατε τρέξει πάρα πολύ για αυτό το ζήτημα, με αλλεπάλληλα ραντεβού, με το να κατεβαίνετε στην Αθήνα κτλ. Η τροπολογία την οποία περιμένουμε το καλοκαίρι δεν πέρασε. Η υπόσχεση ήταν για το Σεπτέμβριο, έχουμε πιάσει πλέον τέλη Οκτωβρίου. Τι γίνεται? Και είμαστε σε αναμονή. Τι γίνεται και με αυτό? Ήμασταν σε αναμονή. Πριν από 20 μέρες περίπου κατεβήκαμε κάτω στην Αθήνα. Ήταν ο Φώτης ο Θεός, ο Μιχάλης ο Γιάμπαστος και εγώ. Λοιπόν, όπου συναντήσαμε και συζητήσαμε με τον κύριο Βασιλιάδη για το τι γίνεται. Μας υποσχέθηκε ότι υπάρχει μια καλή ροή των πραγμάτων, να κάνουμε λίγο υπομονή, ότι σύντομα θα ανακοινώσει κάτι το θετικό για το Γυμναστικό Σύλλογο και τα αεραστεχνικά σωματεία. Είμαστε λοιπόν σε αυτή την αναμονή. Προ 20 ημερών αυτό είπατε, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα μέχρι πότε ο κόσμος του Ηρακλή μπορεί να κάνει αυτή την υπομονή δεν ξέρω. Σιγά σιγά, ας πούμε, γιατί εξαντλείται. Και τα ίδια τα τμήματα, έτσι, που αντιμετωπίζουν, τα ξέρετε, πάρα πολλά προβλήματα καθημερινά. Να δούμε.
Μάλιστα. Να ευχηθώ για ακόμη μια φορά καλή δύναμη στο έργο σας και ως μέλος του ΔΣ και ως νομικός εκπρόσωπος. Φαντάζομαι και με την ιδιότητά σας ασχολείστε πάρα πολύ πλέον με αυτό το ζήτημα που προέκυψε από χθες το βράδυ, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, εδώ είμαστε, με αυτό ασχολούμαστε μόνο. Εύχομαι να μην προκύψουν άλλοι 7, ούτε άλλοι 17, και αν προκύψουν να μπορέσει να γίνει κάτι από, δεν ξέρω, από το Βασιλιάδη, από οπουδήποτε, ώστε να σταματήσει αυτό το πράγμα, γιατί αν μη τι άλλο την πληρώνει πάλι η ίδια η ομάδα. Κάπως έτσι είναι, ελπίζουμε. Τέλος πάντων, έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Εδώ είμαστε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία καθημερινά πλέον θα έχουμε μπροστά μας. Πριν σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά, να ρωτήσω, έχουμε ενημέρωση μήπως για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, μήπως ξέρετε κάτι? Γιατί είναι οριστικό ότι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός θα γίνει Κυριακή. Επίσης, από όσο γνωρίζουμε, η αστυνομία δεν θέλει να γίνει κανένα μάτς 28η. Άρα πάμε σίγουρα για Σάββατο 27 με τον Ηρόδοτο. Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω. Είναι νωρίς ακόμα. Θα το δούμε. Πιστεύω, ναι, είναι λίγο νωρίς. Θα το δούμε από εβδομάδα. Ναι. Καλή δύναμη ξανά. Σας ευχαριστώ. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Νομίζω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Κυρίτσης, έμπειρος νομικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Ακούσατε τα πάντα. Ρωτήσαμε όσα περισσότερα γίνεται, νομίζω. Για το θέμα που είναι καυτό, πολύ σοβαρό, από χθες το βράδυ, αργά που προέκυψε. Και θέλω να κάνω ένα μικρό σχολιάκι, επειδή τα ακούσαμε σήμερα πάλι από το πρωί. Πολύ μπινελίκι φάγαμε, εμείς οι ρεπόρτερ. Βγάλετε τα ονόματα και φοβάστε και το ένα και το άλλο. Παιδιά, πρώτον, η ΠΑΕ δεν ήθελε να δημοσιοποιηθεί κανένα όνομα. Δεύτερον, δεν έχουν γίνει όλα τα ονόματα γνωστά. Τρίτον, πρέπει να είσαι και νομικά καλυμμένος για να πεις οποιοδήποτε όνομα, γιατί μπορεί να έχεις άλλα μετά. Και τέταρτον, και πιο σοβαρό, ίσως ακούσατε τον κύριο Κυρίτση που ως μέλος του ΔΣ απέφυγε να πει, πέρα από το κύριο Στράντζαλη που πήρε προέκταση γιατί έχει κάνει δήλωση και ο ίδιος ο νομικός του Ιορδάνη Στράντζαλη που βγήκε σε ραδιοφωνικό σταθμό. Και ας κρατήσουμε και αυτό που είπε, ότι κάποιοι εξ αυτών από τους 7, χωρίς να ονοματίσει ο κύριος Κυρίτσης, αν και τον ρωτήσαμε όσο φύλαμε. Και όταν δεν το κάνει η ίδια η ΠΑΕ και όταν λέει και ζητά ανθρώπινα, μην λέτε, μην μπαίνετε στη διαδικασία ονομάτων, θα το κάνουμε εμείς όταν έρθει η ώρα, το σεβόμαστε και περιμένουμε να το κάνει η ΠΑΕ όταν έρθει η ώρα. Και είπε ότι θα το κάνει ο κύριος Κυρίτσης. Από εδώ και πέρα, όποιος ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία να μπλοκάρει το λογαριασμό της ΠΑΕ, θα ονοματίζεται. Θα βγαίνει στη φόρα, θα βγαίνει το όνομά του μέσω ανακοίνωσης. Μη φταίνε πάλι για όλα κάποιοι άλλοι, ενώ φταίνε άλλοι. Μην τα τσουβαλιάζουμε πάλι, ρε παιδιά. Είναι κακό χούι αυτό. Κακό χούι αυτό. Δεν μου βάζει τραγούδι ο Χρήστος ο Κιώσης που, ξέρω εγώ, μου βάζει τραγούδι που δεν μου αρέσει και να πω εγώ ότι όλοι οι χολύπτες είναι για τα σκυλιά. Μου φταίνει οι υπόλοιποι. Χριστάρα τίποτα, έτσι. Συγγνώμη που σε εκμεταλλεύομαι για το παράδειγμα. Ο καλύτερος είσαι. Δεν μου φταίνε. Τέλος πάντων, άντε να μην το τεντώσω άλλο. Αλλά επαναλαμβάνω και να το πω ξανά για όσους δεν άκουσαν, κάποιοι από τους 7 παραιτήθηκαν, υπέβαλαν και υπέγραψαν την παραίτησή τους και δεν διεκδικούν πλέον χρήματα, γιατί όπως λένε οι ίδιοι δεν γνώριζαν τι ακριβώς είχε κάνει ο δικηγόρος τους. Και ακούσατε για κάποιο δικηγόρο νωρίτερα, έτσι, το ακούσατε, που είπε ο κύριος Κυρίτσης. Είτε ήταν πρώην λογιστής, είτε ήταν πρώην δικηγόρος, είτε ήταν πρώην φροντιστής, είτε ήταν πρώην υπεύθυνος τύπου, που είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει παραιτηθεί ήδη από αυτό, και όπως μεταφέρει δεν γνώριζε τι ακριβώς έχει προχωρήσει, σε τι ακριβώς έχει προχωρήσει ο δικηγόρος που το έκανε. Που αυτό είναι φοβερό πραγματικά, δηλαδή να υπάρχει δικηγόρος που χωρίς να ρωτάει τον πελάτη του προχωρά αυτός και κάνει ό,τι είναι να κάνει. Τέλος πάντων. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε και άλλα να πούμε. Αυτό τι είναι, κοινωνικό μήνυμα, ο στίχος των Μετάλλικα? Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και πήραμε απαντήσεις για όλα από τον κύριο Γιώργο Κυρίτση, το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ και νομικό εκπρόσωπο που ασχολείται φυσικά πάρα πολύ από χθες το βράδυ με αυτό το σοβαρό θέμα που προέκυψε με το μπλοκάρισμα του λογαριασμού, τα 200 περίπου χιλιάδες ευρώ, πήγα να τα πω χιλιάρικα, αλλά δεν είναι χιλιάρικα, είναι χιλιάδες ευρώ.
Μια χαρά νούμερο είναι. Πολύ πολύ σοβαρό νούμερο. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε παρέα με τα υπέροχα ρούχα IB Ηλιάδης Μπάμπης. Μεγάλη ποικιλία από ρούχα, μόνο ελληνικά, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπιλάρα έχω, μπιλάρα έχω και Μπάμπη έχω. Και Μπάμπη έχω, αλλά άμα θέλετε... δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Πρέπει να πάτε από εκεί να δείτε τον Μπίλι. Να πάτε σκρά 14 με φλέμη γωνία στους αμπελόκηπους να δείτε τον Μπίλι. Σπορ Μπίλι ένα πράγμα. Λοιπόν, και να πάρετε τα ρούχα σας. Να σας κάνει κούκλους. Και κούκλες. Σε λίγο θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό. Που αφορά τις χθεσινές εκλογές για το Ιδρυτικό Σωματείο. Να μιλήσουμε με ένα από τα μέλη της διοίκησης του Ιδρυτικού Σωματείου μετά τις εκλογές που προγραμματοποιήθηκαν. Να πω ότι ορίστηκε το ματς με τον Ατρόμητο για το κύπελο, Χριστάρα μου, η δεύτερη αγωνιστική. Ο Ατρόμητος που είχε χάσει από τον Μπαζιάννα 1-2, ο Ηρακλής που είχε κερδίσει μέσα στην άξο τη Θεία Καμαρίου 0-3. Ο Ηρακλής παίζει με τον Ατρόμητο. Άμα κερδίσει, γεια σας, έτσι. Πρόκριση, δεν το συζητάμε. Τετάρτη 31 του μηνός, ώρα 5. Αυτό είναι θετικό. Θα ήταν μάλλον για να γίνει το μάτσο με τον Ηρόδοτο Κυριακή. Αλλά η αστυνομία επιμένει ότι δεν θέλει τίποτα την Κυριακή. Νομίζω έχει και Άρης Ολυμπιακός. Μπάσκετ στο παλέ. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός το πήγαν οριστικά από χθες για Δευτέρα. Το Ηρακλής Ηρόδοτος που θα το πάνε δεν ξέρουμε ακόμα. Και αν το πάνε Σάββατο θα το βάλουν 3. Το βάλουν 7. 5 αν το βάλουν. Θα τους έλεγα τώρα κάτι, αλλά δεν τους λέω. Γιατί είμαστε στον αέρα. Γιατί 5 έχει Ηρακλής Απόλλων Πάτρας στο μπάσκετ. Μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, να διαβάσω τα ονόματα από αυτούς που χθες αναδείχθηκαν μέσω της εκλογικής διαδικασίας. Τακτικά μέλη, κύριοι Ιωακιμίδης, Στανιμεράκης, Δανιλίδης, Ποντίκης, Ντινόπουλος, Δαλαμπύρας, Αμαραντίδης, Τουτζιάρης και Ηρακλής. Αναπληρωματικά μέλη, κύριοι Ελευθερόπουλος, Βαφιάδης και Πειμενίδης. Περιμένουμε τις προσεχείς μέρες να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μιλάω για το Ιδρυτικό Σωματείο πάντα. Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα από αυτά τα μέλη, στον κύριο Θόδωρα Μαραντίδη, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα από την Όρια Μπλε. Τι κάνετε? Γεια σας. Πάρα πολύ καλά, Γιώργο. Εσύ? Και καλή δύναμη να σας ευχηθώ, γιατί μπαίνετε και σε αυτό. Και λέω, κύριε Μαραντίδη, και σε αυτό, γιατί πάνω κάτω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, τα ονόματα που μόλις διάβασα, τα επίθετα που μόλις διάβασα, ήταν και στην προσπάθεια που έγινε πέρυσι, την πολύ μεγάλη προσπάθεια που συνοδεύτηκε με την επιτυχία της ανόδου στην Β' Εθνική, έτσι? Ακριβώς έτσι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την επικοινωνία και να ενημερώσω ότι καλά. Έγινε η Γενική Συνέλευση του Ιδρυτικού Σωματείου Ηράκλη, έγινε επίσης απολογιστική συνέντευξη και ψηφίστηκε ανάλυση των οικονομικών. Αυτή ήταν η πρώτη ενέργεια που έχει γίνει χθες. Τώρα θα ήθελα να πω επίσης ότι η πρώτη προτεραιότητα για να θα δώσουμε είναι στις ακαδημίες. Και με συνεργασία της ΠΑΕ και ειδικά του Προέδρου Τόμου Παπαδόπουλου, που έχει μεγάλη αδυναμία σε όλες τις ηλικίες των ακαδημιών. Διότι... Θετικό αυτό. Θετικό όπως το κρίνεται. Εγώ ήθελα να πω επίσης ότι ο Ηρακλής είχε και έχει παράδοση στην πρόκληση νέων παιχτών. Και φέτος με τη συνεργασία του τεχνικού διευθυντή του Παύλου Μυροφορίδη, θέλουμε να περάσουμε στην ομάδα τουλάχιστον 2 με 3 νέους ποδοσφαιριστές. Γιατί αυτό είναι το όραμα των Ηρακλειδαίων. Δεν κάνω λάθος ότι τα μέλη είναι ίδια, υπάρχει καμία... Ήδη. Η μόνη περίπτωση είναι ο πρόεδρος, ναι, ο Νίκος Βαφιάδης, που για οικογενειακούς λόγους είναι αναπληρωματικό μέλος. Ναι, okay. Ναι, ως πρόσωπα πάντως είστε πάνω κάτω οι... Ήδη. Είναι αυτή η ομάδα η οποία έχει πετύχει να ανέβει η Ηρακλής κατηγορία. Έχει και το ρομαντικό του πράγματος ότι θέλετε να το συνεχίσετε αυτό που ξεκινήσατε. Εντάξει, δεν μιλάμε για την ΠΑΕ τώρα, αλλά μιλάμε για τη μαμά, μιλάμε για το Ιδρυτικό Σωματείο. Έχει και ένα ρομαντικό του πράγματος, αυτή η παρέα που ήσασταν από πέρυσι, έτσι? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη θέληση, απεριόριστος χρόνος, και όλες οι δυνάμεις μας θα δώσουμε στον Ηρακλή για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Γιατί η ομάδα νομίζω εδώ πέρα είναι τυχαία και από άλλους παράγοντες. Δεν είναι αγωνιστικοί λόγοι, τους λόγους όλους τους ξέρουμε. Mm-hmm. Ακόμη και σήμερα από ό,τι βλέπουμε και ειδικά με τον πρόεδρο τον Παπαδόπουλο, τον κάνουμε πόλεμο. Αντί να βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φέραν τον Ηρακλή σε αυτή την κατάσταση, ακόμη και σήμερα πολεμούν με τον Παπαδόπουλο και τον Ηρακλή. Αλλά εγώ πιστεύω στο τέλος ο Ηρακλής θα δικαιωθεί.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έγινε από χθες με τον μπλοκάρισμα για το λογαριασμό. Ασφαλώς. Από χθες είμαστε ανάστατοι. Mm-hmm. Δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μια και όμως γίνονται. Και όμως γίνονται. Μόνο στο Ηρακλή μπορεί να γίνουν αυτά. Μόνο στο Ηρακλή μπορεί να γίνουν αυτά. Mm-hmm. Αλλά να σου πω κάτι. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Γι' αυτό είμαστε εμείς. Γι' αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο που την Τρίτη θα συγκροτηθεί σε σώμα και είναι σχεδόν η ίδια ομάδα, θα δώσει τα πάντα για να βοηθήσει την ΠΑΕ να αλλάξει κατηγορία και να πάει εκεί που την αρμόζει, mm-hmm. τη Super Link. Έχετε σκοπό με την επιστροφή του κυρίου Παπαδόπουλου και του κυρίου Καραντώνη να κάνετε κάποιο ραντεβού, έτσι ως νέο ΔΣ του Ιδρυτικού ναι. Σωματείου? Πολύ σωστά, Γιώργο. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να συναντηθούμε, νομίζω, έχουμε μια επαφή. 26 ναι, μπράβο. Του μηνός θα έρθει. Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποια θέματα που είναι σε προτεραιότητα, ειδικά με αυτό το θέμα που έχει προκύψει, αλλά έχω την πεποίθηση ότι θα γίνει συνάντηση οπωσδήποτε. Mm-hmm. Πότε θα ξέρουμε ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι αντιπρόεδρος? Την Τρίτη μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, λέω με μια μικρή εφηβολή, την Τρίτη θα συγκροτηθούμε σε σώμα. Mm-hmm. Και φαντάζομαι εντάξει, πάνω κάτω το ίδιο θα είναι για εσάς, όλοι μαζί είστε ένα και ναι, θα... Ναι, δεν υπάρχει πρόεδρος ταμείας, έφορας και τέτοια. Απλώς αυτό που ήθελα να σας πω και πάλι το τονίζω, ναι. η δικιά μας τώρα πλέον ας πούμε, προτεραιότητα είναι οι ακαδημίες, που νομίζω μέσα από εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε την ΠΑΕ, ειδικά τον Ηρακλή. Και Να θυμίσουμε κύριε Μαραντίδη, συγγνώμη για διακοπή, ότι η ΚΑΠΑ 19 αποκλειστικά ανήκει στην ΠΑΕ και οι υπόλοιπες στο Ιδρυτικό Σωματείο. Ακριβώς. Για τα τμήματα του ποδοσφαίρου. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε να το ενσωματώσουμε και την ΚΑΠΑ 19 με την ΚΑΠΑ 17 να είναι όλα μαζί. Mm-hmm. Να υπάρχει ένα πρόγραμμα, θα γίνει μια αναδιοργάνωση, mm-hmm. να υπάρχει μια συζήτηση με την ΠΑΕ, ώστε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα υπάρχει από πέρσι και με τον κύριο Ποντίκη και τον κύριο Παπαγιάννη το έχουμε συζητήσει. Υπάρχει έτοιμο πλάνο, θα το δώσουμε στον Παπαδόπουλο, στον πρόεδρο, και πιστεύω να το εγκρίνει και να προχωρήσουμε. Για τις ακαδημίες πλέον είναι και ο κύριο Παπαγιάννη και ο κύριο Ηλιάδης. Έτσι συνεχίζουν. Ναι. Ο καθένας με δικό του ρόλο. Για να το διευκρινίσουμε γι' αυτό, γιατί είχε γίνει λίγο ένα μπέρδεμα τις προηγούμενες μέρες. Κοίταξε. Ναι, έχει γίνει. Οπότε πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα. Είμαστε όλοι Ηρακλείς που προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και θα βρεθεί λύση και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Γιατί ακούστηκα πάρα πολλά και γράφτηκα πάρα πολλά. Εγώ σας λέω υπεύθυνα, δεν υπάρχει θέμα. Όλοι δουλεύουν για τον Ηρακλή και για το καλό τον Ηρακλή. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βοηθήσει πολύ τον Ηρακλή και θα το βοηθήσουν. Και με τις γνώσεις και με τις γνωριμίες και με όλα αυτά που χρειάζονται, ας πούμε, για να ανέβει η ομάδα στη Super League και να βοηθήσουμε από εκεί πέρα, και το τονίζω, να δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες. Και καλά κάνετε και το τονίζετε για τις ακαδημίες αρκετές φορές, γιατί όντως χρειάζεται ανθρώπους να τις τρέξουν. Ήταν καμένη γη. Πέρυσι ο Ηρακλής δεν είχε καμία ομάδα. Ούτε ΚΑΠΑ 19 είχε, ούτε ΚΑΠΑ 17 είχε, ούτε τίποτα δεν είχε όσο ήταν στην Τρίτη Εθνική. Σε τι δρόμο είμαστε τώρα? Ξαναχτίζονται από την αρχή, έτσι. Ναι, να θυμίσω ότι το καλοκαίρι εμείς ξεκινήσαμε 7 άτομα περίπου. Δεν είχαμε ούτε ένα δελτίο. Τίποτα, αυτή τη στιγμή έχουμε 70 άτομα. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Μπορεί λίγο να αργήσαμε, γιατί υπήρχαν κάποιες διαδικασίες ως προς την ίδρυση της ΠΑΕ και τέτοια, mm-hmm. γιατί δώσαμε μεγαλύτερη mm-hmm. έμφαση. Αλλά παράλληλα όμως, ο κύριος Δαλαμπίδας και ο κύριος Ντινόπουλος δουλεύανε πάνω σε αυτό και ευτυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε 70 άτομα στις ακαδημίες. Μπορεί να γίνουν και 100 μέχρι την άλλη εβδομάδα. Σημαντικό, αλλά πολύ σημαντικό, βεβαίως. Αλλά να καταλάβετε ότι δεν είχαμε ούτε ένα δελτίο. Γιατί κάποιοι πήραν αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ήταν το αίμα του Ηρακλή και τους πήγαν κάπου αλλού. Και αυτοί σήμερα ζητάνε λεφτά από τον Παπαδόπουλο. Αυτό μπορώ να έχω να πω. Υπάρχουν και αυτοί, Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί, ναι. Αντί να βοηθήσει τον Ηρακλή για να ορθοποδήσει, ακριβώς φέρνουν εμπόδια. Αλλά εμείς είπαμε ότι δεν σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και εμείς συνεχίζουμε. Αυτή τη στιγμή 70 άτομα της Ακαδημίας, δουλεύουμε καθημερινά και πιστεύω ότι μέσα από εκεί πέρα θα βοηθήσουμε την ΠΑΕ και τον Ηρακλή να ανέβει που του αξίζει. Μακάρι, μακάρι να μεταφέρετε τις ευχές μας σε όλους σας για το έργο από εδώ και πέρα που θα επιτελέσετε και θα προσπαθήσετε καθημερινά και για τις ακαδημίες και γενικότερα για το Ιδρυτικό Σωματείο μετά την χθεσινή εκλογική διαδικασία. Ευχαριστώ για την κουβέντα, κύριε Μαραντίδη. Ευχαριστώ εγώ, Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Θόδωρο Αμαραντίδη. Διαβάσαμε και τα υπόλοιπα μέλη. Καλή αρχή, να το πω καλή συνέχεια, γιατί όπως είπαμε και μαζί τους στην κουβέντα που κάναμε, αρκετοί από αυτούς ήταν, νομίζω όλοι, και στην περσινή προσπάθεια που ξεκίνησε και είχε τα αποτελέσματα που είχε, με πολύ κόπο, με πολύ υδρότα, σε πολύ δύσκολα μονοπάτια. Αύριο στις 7,
Δόξα δράμας Ηρακλής. Για τον κόσμο που θέλει να πάει, θυμίζουμε 10 ευρώ το εισιτήριο στη θύρα 6 για τους οπαδούς του Ηρακλή. Φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα της ίδιας κατηγορίας. Σίγουρα θα είναι ένα αξιόλογο τεστ για τους ποδοσφαιριστές του Αλέκου Βοσνιάδη. Στις 5 έχουμε δύο επίσημα μάτς. Πρώτο παιχνίδι μπορεί να το λέμε πρεμιέρα, αλλά είναι σε εισαγωγικά, γιατί ουσιαστικά είναι η δεύτερη αγωνιστική, το Ηρακλής Κηφισιά. Πρεμιέρα είναι, το ξαναλέω πάλι σε εισαγωγικά, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν όσον αφορά την επίσημη δραστηριότητα της Α1, με όλο αυτό το μπάχαλο που έχει γίνει εκεί και συνεχίζουν πλέον 10 ομάδες από τη στιγμή που την έκανε μετά τον εθνικό του καλοκαιριού και ο Ηρακλής Χαλκίδας χθες, επίσημα και οριστικά χθες. Αύριο λοιπόν στις 5 στη Μίκρα έχουμε το Ηρακλής Κηφισιά. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από το Κιανόλευκο ΤΑΑ, όπως χθες που διαβάσαμε την ανακοίνωση από την πλευρά της αυτονομιστήρας 10, το κάλεσμα για το αυριανό μάτς για την πρώτη μάχη στην Α1. Με τον κόσμο στο πλευρό μας, το πρωτάθλημα αρχίζει και θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι, καθώς αποτελεί τη δύναμη της ομάδος μας. Αύριο Σάββατο στις 5 δίνουμε το γνωστό ραντεβού στη Μίκρα για το παιχνίδι του Ηρακλή κόντρα στην Κηφισιά. Ένα μάτς απέναντι σε μια ομάδα που πέρυσι είχε κάνει τη ζημιά στον Ηρακλή στα play-off και του πήρε την τέταρτη θέση, γιατί τέταρτος ήταν ο Ηρακλής στην κανονική διάρκεια. Έχουν γίνει και κάποιες δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίγκας. Ο αρχηγός, ο Κώστας Προύσαλης, είπε: «Η έδρα μας παραδοσιακά είναι από τα δυνατά χαρτιά μας και αυτή την παράδοση θα προσπαθήσουμε να τη διατηρήσουμε. Στο φινάλε της περσινής σεζόν, λόγω συγκυριών, σε ένα μάτς χάσαμε την τέταρτη θέση από την Κηφισιά και εμείς και η Κηφισιά έχουμε ενισχυθεί. Επομένως, αυτό θα ανεβάσει την ποιότητα του αγώνα. Θέλουμε πολύ να ξεκινήσουμε με νίκη». Τι έχει πάρει η Κηφισιά? Έχει πάρει από τη Βραζιλία τον Ρεκ, που ήταν στην Παναχαϊκή, και τον Ολιβέιρα. Ο Ρουμελιωτάκης επέστρεψε από τον Ολυμπιακό, είναι μαζί με τον Παπαδόπουλο. Ο Μπέλος Διαγώνιος, ο Χάντα Κρέος για την Κηφισιά. Καλή ομάδα τη βλέπω, έτσι όπως είναι το ρόστερ. Θυμίζω και η εξάδα που καταγράψαμε πριν από λίγο. Θυμίζω διαιτές Θεμελής Βασιλιάδης. Το μάτς το δείχνει η ΕΡΤ, αλλά το λέω για να το πω. Κυρίως για αυτούς που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός Ελλάδος και θέλουν να το παρακολουθήσουν, και καλά θα κάνουν, γιατί για τους υπόλοιπους δεν το λέω. Εύχομαι να τους δούμε όσο πιο πολύ γίνεται στο γήπεδο. Καλησπέρα Αναστασία. Όχι, δεν έχει δωράκι. Δεν έχει δωράκι. Καλομάθατε με τα δωράκια. Κληρώσαμε προχθές δωράκι. Τώρα θα δούμε. Από εβδομάδα. Πρέπει να μαζώσουν και κάτι. Άμα δεν μαζώσουν, πού θα το βρούμε? Μπάσκετ αύριο. Ζωντανή μετάδοση τηλεοπτική, παύλα live streaming. Μην ψάχνετε τα κανάλια στην τηλεόραση, δεν θα δείτε το Μαρούς Ηρακλής 5. Θα μπείτε στο YouTube, στο επίσημο κανάλι του Ηρακλή, στο YouTube. Μπορείτε να βάλετε και ένα καλώδιο, πώς το λένε αυτό το καλώδιο, Χριστάρα, που βάζεις στο κομπιούτερ με την τηλεόραση και βλέπεις, τέλος πάντων, αυτό το καλώδιο. Κάπως το λένε, ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορώ να το σκεφτώ. Δεν μου έρχεται. Και να το δείτε στην τηλεόρασή σας, αλλά μέσω του υπολογιστή σας, μέσω του YouTube. Το Μαρούς Ηρακλής, στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στις 5. Στα υπόλοιπα, Ευρώπη Πευκοχωρίου Ιωνικός, Καστοριά Καβάλα, Απόλλο Πάτρας Κόρυβος Αμαλιάδας, Καρδίτσα Ιπποκράτης από την ΚΟ, Ψυχικό Διαγόρας Δριοπηδέων, Εθνικός Αμίντας, Ερμής Αγιάς Χαρίλαος Τρικούπης. Θυμίζω ότι δύο νίκες έχουν ο Ηρακλής, ο Διαγόρας, ο Ιπποκράτης και ο Ιωνικός. Είναι οι τέσσερις ομάδες που έχουν κάνει το 2-2 μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Για το βόλεϊ να δούμε και τα υπόλοιπα για τα τμήματα υποδομής ακαδημιών. Έχουμε για τους παιδες δεύτερη αγωνιστική αύριο 11.30 το πρωί στο ΔΑΚ Μουδανιών, ΠΟ Μουδανιών Ηρακλής. Πάμε κορασίδες. Πού είναι. Πού είναι, εδώ το είχα. Μου φύγε. Βάλε λίγο μετάλλικα να το βρω εσύ. Λοιπόν, το βρήκα. Αύριο στο γυμναστήριο Γεννηματάς, Πανελλήνιος Ηρακλής, στις 8, για την, ποια είναι αυτή, τρίτη αγωνιστική των κορασίδων. Για τις κορασίδες εκτός συναγωνισμού, ΕΟΣ Ηρακλής στο ΕΑΚ Σταυρούπολης αύριο 1.30 το μεσημέρι. Φεύγουμε, πάμε στους έφηβους. Ο Ηρακλής δύο μάτς δεν έχει παίξει και σε αυτό ευθύνεται η ΟΠΕ, γιατί έχει ένα θέμα εκεί με τα δελτία.
καμία ευθύνη για τον Ηρακλή, ούτε με την Ελπίδα ούτε με την ΑΕΝ Πανοράμα του είχε παίξει. Β' Εθνική Γυναικών. Έχουμε το παιχνίδι αύριο, όχι αύριο, συγγνώμη, την Κυριακή για τις γυναίκες, στο κλειστό του ΒΑΟ στις 8. Ωραίο ματσάκι, ποιος θέλει να περάσει μια βόλτα. ΒΑΟ Ηρακλής. Και στις Νεάνιδες το παιχνίδι είναι τη Δευτέρα, στο Κατσάνιο, 9.30 το βράδυ. Ηρακλής έως Σταυρού. Οι ενδιαφέρουσες δηλώσεις του κυρίου Γιώργου Κυρίτση για αυτό το σοβαρό θέμα που προέκυψε με τον μπλοκαρισμένο λογαριασμό από χθες το βράδυ θα ανέβουν σε λίγο στο επίσημο κανάλι του Libero 107,4 στο YouTube και εγώ στο Facebook θα τις προσθέσω αντίστοιχα, όπως και του κυρίου Θοδωρού Αμαραντίδη, με αφορμή και τις χθεσινές εκλογές στο, για το ΔΣ, για το νέο ΔΣ, το οποίο θα γίνει την Τρίτη, τέλος πάντων για τα νέα μέλη του Ιδρυτικού Σωματείου. Να μην ξεχάσω να δώσουμε ως εκπομπή πολλά συγχαρητήρια στον επιχειρηματία, τον κύριο Κώστα Ράπτη, μιας και έχει γίνει γνωστό πλέον το όνομά του. Είναι ο Έλληνας επιχειρηματίας, μόνιμος επίσης κάτοικος της Φιλαδέλφειας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως και ο κύριος Τον Παπαδόπουλος και προσωπικός φίλος του, ο οποίος τι έχει κάνει. Έχει καλύψει την αγορά όσων εισιτηρίων διαρκείας απαιτούνται για παιδιά 4 ορφανοτροφείων της Θεσσαλονίκης και για τους συνοδούς τους, για να βρίσκονται σε κάθε αγώνα του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Πολλά συγχαρητήρια του αξίζουν, εννοείται, και μόνο μπράβο μπορείς να πεις σε τέτοιες κινήσεις, σε τέτοιους ανθρώπους για τέτοιες κινήσεις. Να κλείσω να αναφέρω και για το παρτάκι που ετοιμάζει η γυναική ομάδα ράγκμπι του Ηρακλή, γιατί έχουμε και, σε παρακαλώ, πρωταθλήτριες Ελλάδος. Μέχρι όσο υπήρχε η Ομοσπονδία, γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια η Ομοσπονδία λίγο αετό πετάει. Τέλος πάντων, όσο υπήρχε Ομοσπονδία, 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα ράγκμπι στους άνδρες ο Ηρακλής, 1 πρωτάθλημα στις γυναίκες ο Ηρακλής. Αυτά είναι γνωστά, έτσι απλά τα ξαναλέμε για όσους τα ξεχνάνε. Γιατί το ράγκμπι δεν πουλάει, όπως δεν πουλούσε το βόλεϊ, τέλος πάντων, μην γίνουμε άλλο κακός. Σήμερα λοιπόν την Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή μάλλον, το βγάζω το τίν, τα κορίτσια έχουν το δικό τους παρτάκι και από ό,τι ενημερώνομαι είναι hip hop, έχουν κάνει άλλα, σήμερα hip hop έχει το πρόγραμμα. Εδώ κοντά μας είναι, στο Rehab, το οποίο βρίσκεται στην Βαλαωρίτου, καλά να περάσετε και τα κορίτσια και όσοι πάνε εκεί να στηρίξουν την ομάδα, γιατί και μέρος των εσόδων πηγαίνουν στη γυναικεία ομάδα, οπότε αξίζει τον κόπο. Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο το Μάνο που έστειλε μήνυμα και στον άλλο το Μάνο που δεν έστειλε, αλλά ξέρω τι ακούει. Να είστε καλά όλοι σας. Θυμίζουμε τα ραντεβού αύριο μέσω live streaming. Μαρούση, Ηρακλής, όσοι θέλουν να το δουν. Οι περισσότεροι θα βρεθούν στη Μίκρα. Εύχομαι να γεμίσει το γήπεδο για το Ηρακλής Κηφισιά στις 5, το πρώτο μάτς της χρονιάς στο πρωτάθλημα, με το καλό η νίκη. Στις 7 θα έχετε φυσικά ενημέρωση, παύλα μετάδοση από το Δόξα Δράμας Ηρακλής, ζωντανά από τη Δράμα, αύριο το απόγευμα. Ευχές για όμορφο βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Γιάννης Γιαννούλης, Σταύρος Κόλκας, το πρόγραμμά μας εδώ με το ντουέτο. Να είστε καλά. Περίμενε ρε Γιώργο. Περίμενε. Να είστε καλά, φεύγεις. Κάτσε ρε αγόρι μου. Κάτσε. Τώρα μπορώ να φύγω. Καλό βράδυ.